Φυσικά είναι ωραίο. Και το χαρακτηριστικό γύρισμα του Σάκη που υπάρχει στα τραγούδια του, που υπήρχε και στο Θεοδωράκι που υπάρχει και εδώ, είναι αυτό το. Ποιο? Γιατί γελάς, ρε. Το κάνει λίγο όπερα. Αφού και λέμε το γύρισμα. Όχι, γύρισμα. Αλλά ο Σάκης, τον αγαπώ πάρα πολύ. Αλλά δεν σας φαίνεται τα τραγουδάει όλα ίδια. Το γύρισμα πήγα να πω κι εσύ. Μα είναι στήλεχη ο άνθρωπος. Μα είναι ο άνθρωπος. Εσύ δεν παρουσιάζεις με άνθρωπο. Και το άξονε στήλε την τραγουδούση, αλλά αυτός είναι ο ρουβάς όμως. Πες τα ρε Φέη. Αποφασίστε τι θέλετε. Δεν προσπάθησε να μιμηθεί και να αλλάξει ο άξονε στήλε. Το τραγούδι σε σαρουβά στο άξονε. Αυτό όχι. Είπαμε. Και αυτό ήταν και το αστείο, αν θέλετε. Αυτό είπαμε. Το δεν θυμάσαι που είχε πει ο Ρέμο ότι εγώ είχε κατέβει. Αυτό. Ποιο έτοιμο είναι. Αυτό είναι. Είναι αυτό που είπε πέρα από το γύρισμα το φωτό. Ηλιακή. Αυτό που είπε στο τραγούδι. Αυτό μου φάνηκε λίγο αστείο. Σκοτώστε με. Δεν σε σκοτώστε. Είμαι στη γνώμη σου, λέμε τη δικιά μα. Δεν υπάρχει. Όχι, εντάξει. Μου φάνηκε ρουβά του ρουβά. Ο γνωστό ρουβά. Δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο που να σου κάνει. Όχι, έχει στόμφο, παιδιά. Το λέει διαφορετικά. Δεν το ίδιο. Δεν λέει άδειξα. Έχει βγάλει και το popcorn. Στη σωστή στιγμή κάνει το σωστό γύρισμα. Να δεις! Αυτό πρέπει να πιάσεις. Popcorn δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ωραία. Και το φαντάζομαι σου άλλη. Και το ταχυδρόμο. Το ρομάντζο. Πες ένα που ήταν βουγιουκλάκι εξώφυλλο. Το ρομάντζο. Το ρομάντζο. Λέμε και εμείς λίγο το τυμπανιστή. Ναι. Θέλεις να πούμε το τυμπανιστή. Όχι. Όχι. Εντάξει. Κάνε ένα πρόβλημα. Καλή επιτυχία στο άραμα του δέντρου της Αθήνας. Είναι το αγαπημένο των παιδιών.